πολύ μεγάλο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Είναι αρχή των τέρπι για την ανορθωσία. Εκτός από τα 10 που έχει να δώσει στη φάση των play-off, αρχίζει από τον αγώνα με τον Απόλλωνα στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Καλό σου μεσημέρι, Σάβα. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές του Radio Pro. Μπορεί στα play-off η ανόρθωση να μην έχει το βαθμολογικό κίνητρο, αλλά έχει κίνητρα η ομάδα σας και αυτά είναι σε ακούμε να μας τα λες. Είναι αλήθεια. Μπορεί δύσκολα να μπορούμε να διεκδικήσουμε το οτιδήποτε μέσα από το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παρουσιαστούμε το ίδιο σοβαροί και συγκεντρωμένοι και με στόχο πάντοτε την νίκη. Έχουμε χτίσει έτσι ένα νικηφόρο σερί και θέλουμε να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, τόσο μέσα από το πρωτάθλημα όσο μέσα και από το κύπελλο. Σίγουρα δεν είναι και ότι ευκολότερο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ίσως την πιο χορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Και για να κερδίσουμε, πρέπει να παρουσιαστούμε με τα χαρακτηριστικά που ανέφερα προηγουμένως, αλλά και με περισσότερο πάθος. Και σαφώς, αν έρθουν οι τρεις βαθμοί σε ενδεχόμενη νίκη, θα είναι και έτσι μια εστραβήχη ανάψη και του επαναληπτικού με την έξινη δάση. Ακριβώς. Μπορεί μια ήττα, αν το αντιστρέψουμε για την ανόρθωση, να μην σημαίνει και πολλά σε έναν τέρπι με τον Απόλλωνα στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Αλλά η νίκη και καλή εμφάνιση θα σημαίνει πάρα πολλά εν ώψη του επαναληπτικού με την ΑΕΚ. Είναι αλήθεια και αυτό είναι και ένας ακόμη σημαντικός λόγος για τον οποίο θέλουμε να κερδίσουμε, να διατηρηθεί δηλαδή και η καλή ψυχολογία που υπάρχει στους ποδοσφαιριστές μας και στα βοηθήρια σε πολύ καλά επίπεδα εν ώψη και τις δύσκολες συνέχειες που ακολουθεί με τα συνεχόμενα ντέρπι τόσο σε πρωτάθλημα όσο και σε κύπελλο, αν με τον καλό καταφέρουμε και περάσουμε στην επόμενη φάση. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, εκτός είναι ο τραυματίας Φίτος Κυριάκου. Ο Βίκτορ που αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα στο χέρι, το ξεπέρασε, προπονείται κανονικά. Ναι, προπονείται κανονικά εδώ και μέσα από την αρχή της εβδομάδας. Πέρα από τον νέο Φίτο Κυριάκου δεν υπάρχει το οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Ο Ρόνι Λέβη ολοκληρώνει αύριο με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία για τον αγώνα. Ο Ρόνι Λέβη, ο οποίος άρχισε να δουλεύει και να το απολαμβάνει, μπορώ να πω, από τη στιγμή που ενισχύθηκε η ομάδα και έχει αρκετούς στην διάθεσή του. Έχει το κατάλληλο ρόστερ τώρα και ποσοτικά, αλλά περισσότερο και ποιοτικά. Με το που ήρθαν και οι ενισχύσεις, ανέβηκαν οι αποδόσεις και σχεδόν όλων των υπολείπων που ήταν στην ομάδα από την αρχή, από το καλοκαίρι. Ναι, όντως, είδαμε πόση ποιότητα κουβαλούν και έχουν και διαθέτουν οι νέοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Έδειξαν από την πρώτη στιγμή βήματα γραφής και πόσο μπορεί να βοηθήσουν. Ενώ την ίδια στιγμή βλέπουμε και ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν ήδη στο ρόστερ πως μαζί τους ανέβασαν όντως απόδοση. Βλέπουμε και τον Αράγιος αλλά και τον Βίκτορ, δύο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, να ξεχωρίζουν και αυτοί με την δική τους απόδοση. Πέρα βεβαίως από όλους τους υπόλοιπους, καθώς δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Μάλιστα. Και εκτός από τους ποδοσφαιριστές, φυσικά ο πιο σταθερός παίχτης από την αρχή του πρωταθλήματος της ανόρθωσης είναι ο κόσμος, τον οποίο θέλετε στο πλευρό σας εν ώψη και του επαναληπτικού την Τετάρτη με την ΑΕΚ, αλλά κυρίως τα παιχνίδια, τα ντέρπι που θα προσελκύσουν έτσι κι αλλιώς κόσμο στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ναι, είναι αλήθεια. Χρειαζόμαστε τον κόσμο δίπλα μας. Αν και το θεωρούμε δεδομένο πως θα βρίσκεται για ακόμη μια φορά στο πλευρό της ομάδας μας και τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και θετικά όσο αφορά την προσέλευσή τους στο γήπεδο την Κυριακή, αλλά και για το παιχνίδι της Τετάρτης απέναντι στην ΑΕΚ. Υπάρχουν συνεχόμενα ντέρπι και είναι σημαντικό να τους έχουμε δίπλα μας, έτσι ώστε μαζί τους να καταφέρουμε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες και να τους χαρίσουμε όσες παραπάνω χαρές μπορούμε εμείς και οι ποδοσφαιριστές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάβα. Καλή συνέχεια στην ανόρθωση.